Και πάμε στον κύριο Κοψή. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κοψής, ο Γενικός Γραμματέας. Αλέξης Κοψής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Κοψή, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για να έχουμε έναξη του νέου σχολικού έτους, 13 Σεπτεμβρίου. Αν και κάποιοι περιμένουν ότι ίσως και φέτος θα πηγαίναμε πιο νωρίς λόγω του κορονοϊού. Καλή σας ημέρα, κύριε Νάκου, κύριε Μαγκυριάδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως είμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς. Εμείς ετοιμαζόμαστε, έχουμε προγραμματίσει τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και έχουμε δύο στόχους. Αφενός, μεν να διασφαλίσουμε την υγεία των μαθητών μας και έχουμε κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να προστατεύσουμε την ατομική και τη δημόσια υγεία και αφετέρου την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και τη εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σχολεία μας ήταν κλειστά. Βλέπουμε, κύριε Κόψη, ότι γίνεται και μια ίστατη προσπάθεια να πιστούν και οι τελευταίοι εκπαιδευτικοί να εμβολιαστούν. Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι σε ποσοστό 80% εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. Λέγοντας πλέον ότι πλέον για να παραστεί κάποιος εκπαιδευτικός στις σχολικές αίθουσες, όπως και κάποιος πανεπιστημιακός αλλά και φοιτητές, που δεν είναι εμβολιασμένοι και δεν έχουν πιστοποιητικό νόσης, υποχρεούνται σε δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα. Κοιτάξτε, το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει σε διαζώσεις. Το χρωστάμε στους μαθητές μας. Δύο χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου, είχαμε πολλές περιπέτειες, αν και το κρατήσαμε όρθιο και την εκπαιδευτική διαδικασία με την τηλεκπαίδευση και όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει. Πρέπει όμως να ανοίξει και θα ανοίξει. Γι' αυτό και έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα. Ήδη έχουμε κάνει τις εισηγήσεις μας. Περιμένουμε, βέβαια, για λόγους ιδεοντολογίας, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, που θα ανακοινωθούν άμεσα την ερχόμενη εβδομάδα από τους ειδικούς. Εμείς όμως έχουμε πάρει την απόφαση ότι οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή δήλωση αρνητικού τεστ, αυτοδιαγνωστικού. Self-test. Δηλαδή. Δύο φορές την εβδομάδα όμως, οι μαθητές. Self-test. Δεν σας άκουσα. Δύο φορές την εβδομάδα self-test. Δύο φορές την εβδομάδα. Επίσης, δύο φορές την εβδομάδα, και εδώ προσέξτε μας παρακαλώ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή βεβαίωση εργαστηριακού τεστ. Δηλαδή rapid ή PCR. Και αυτό θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα. Ξέρετε, το επίσημο κράτος έκανε το χρέος του με συγκεκριμένη και μεγάλη ευθύνη, δίνοντας τη δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι δωρεάν και οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι πολίτες. Πώς θα ελέγχονται, κύριε Κόψη, πώς θα ελέγχονται οι εκπαιδευτικοί για το τεστ αυτό? Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα που υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα, όπως και οι μαθητές που θα μπαίνουν στην πλατφόρμα θα δηλώνουν ότι έχουν το αρνητικό τεστ και φυσικά θα το προσκομίζουν και θα το καταδεικνύουν. Θα είναι υπεύθυνος ο διευθυντής του σχολείου να ελέγξει τους εκπαιδευτικούς. Και να σας πω ότι δεν θα εισέρχεται στο σχολείο εκπαιδευτικός ή και μαθητής, κυρίως βέβαια στην περίπτωση που ρωτάτε εκπαιδευτικός, εάν δεν τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Αυτό συνεπάγεται δεν εργάζεται, αυτό συνεπάγεται αναστολή καθηκόντων, αυτό επομένως συνεπάγεται μη καταβολή των αποδοχών του. Με αναστολή και καθηκόντων αυτό, για το διάστημα που ο ίδιος νοσεί από κορονοϊό προφανώς. Ακριβώς. Και μένει εκτός. Ακριβώς. Αν την επόμενη μέρα εμβολιαστεί ή φέρει αρνητικό εργαστηριακό τεστ, φυσικά θα μπει στην τάξη. Κύριε Εδώ πρέπει Κόψη, να σας πω ότι και αν παρατηρηθούν κενά, απευχόμαστε, αλλά τελικά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που θα τεθούν σε αναστολή λόγω αυτών των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Θα καλυφθούν αυτά τα κενά και σε πόσο χρόνο δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα? Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι τιμωρητική αυτή η προτροπή. Είναι σεβασμός στον μαθητή μας, σεβασμός στο σχολείο, σεβασμός στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα. Για τα κενά που είπατε, πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε φέτος ένα μοντέλο, ένα σύστημα, αν θέλετε, δύο πεδίων όπου θα δηλώνουν οι υποψήφοι αναπληρωτές, μία για ετήσια και μία για τριμηνιαίες συμβάσεις. Εμείς αυτή τις τριμηνιαίες συμβάσεις τις έχουμε σε απόλυτη ετοιμότητα, ήδη μπαίνουν από σήμερα και δηλώνουν οι αναπληρωτές τις επιλογές τους και εντός, κάνουμε ό,τι πιο γρήγορο ήταν δυνατόν και ποτέ δεν έχει γίνει. Σε δύο το πολύ μέρες μπορεί και σε μία ημέρα εμείς θα ανακοινώνουμε τις προσλήψεις εάν κάποιος νοσήσει ή κάποιος για τους λόγους που προείπαμε δεν μπορέσει να μπει μέσα στην τάξη. Είμαστε έτοιμοι σε μία μέρα το πολύ δύο να αντικαθίσετε όποιος δεν εισέρχεται στην τάξη. Κύριε Κόψη, τα εργαστηριακά, μισό λεπτάκι Φώτης, δώσουμε εμείς το λόγο. Τα εργαστηριακά τεστ οι εκπαιδευτικοί θα τα πληρώνουν από την τσέπη του, σωστά? Όπως σας είπα, η πολιτεία έκανε το χρέος της. Τώρα δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη μιας πιθανής διασποράς όσον δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κόψη. Βάσεις, πότε να περιμένουμε, τέλος Αυγούστου?
Ναι. Τέλος Αυγούστου θεωρώ ότι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και κάτι αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμη. Mm-hmm. Παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικασία, τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων, πρέπει να σας πω ότι στο Υπουργείο συνεχίζεται το εξαιρετικά μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Ξεκινούμε σε 15 μέρες, σε 20, με 11.700 διορισμούς για πρώτη φορά. Μάλιστα. Με 123 νέα προγράμματα. Με επιμορφώσεις από το Σεπτέμβριο, με εργαστήρια δεξιοτήτων στον υπηαγωγείο, εφαρμογή δίχρονης, με ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο συμβάλλει στην αναβάθμιση του σχολείου, με έναν μετασχηματισμό ψηφιακό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Εγγραφές, μεταγραφές, ψυχιακή αναβάθμιση, SMS, ενημέρωση όλων των μαθητών και των φοιτητών. Ακόμη και συμβάσεις για τους αναπληρωτές ηλεκτρονικές, χωρίς να παρουσιαστούν πια στις διευθύνσεις, απευθείας όμως στο σχολείο με ηλεκτρονικές συμβάσεις. Γίνεται ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο παράλληλα με το έργο το οποίο γίνεται για τη διαχείριση όλων αυτών των προβλημάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.